Καλώς ορίσατε στο economax.gr. Σήμερα θα μοιραστούμε μαζί σας την εμπειρία της Αγγελικής στα κομμωτήρια Economax Plus VIP, καθώς και τη μεταμόρφωση των μαλλιών της, ακολουθώντας τη διάγνωση και την κατάλληλη θεραπεία κεραστάς από τη Μαρία. Τρεις τυχερές από εσάς θα έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε τα τρία προϊόντα που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα, ενώ μία από τις τρεις θα κερδίσει και μία in-salon εμπειρία, ίδια με εκείνη της Αγγελικής. Πάμε όμως να δούμε τι ακριβώς επιζητά η Αγγελική για να μεταμορφώσει τα μαλλιά της. Γεια σας. Γεια σας. Μαρία εγώ. Αγγελική. Χάρηκα. Πώς αισθάνεστε τα μαλλιά σας? Τα μαλλιά μου, λόγω του ότι πέρασε το καλοκαίρι και δεν τα έχω κουρέψει, σύν του ότι κάθε μέρα τα ίσιωνα, έχουν γεμίσει πάρα πολύ ψαλίδα, με αποτέλεσμα να σπάνε καθημερινά. Κάνετε κάτι γι' αυτό? Έχετε κάποια ρουτίνα όσον αφορά την περιποίηση? Φυσικά, έχω αγοράσει μάσκες, λαδάκια, κονδύσιονερ, αλλά δεν σώζεται με τίποτε κατάσταση. Έχετε παρατηρήσει κάτι άλλο όσον αφορά το τριχωτό, στο δέρμα, κάτι άλλο? Νιώθω ότι έχει αρκετή λιπαρότητα το μαλλί μου. Γενικά κάθε πότε λούζεστε? 2 με 3 φορές την εβδομάδα περίπου. Αυτή τη στιγμή δηλαδή στα μαλλιά σας τι σας αρέσει και τι δεν σας αρέσει? Δεν μου αρέσει ότι είναι ξηρά, ότι σπάνε και ότι είναι λιπαρά. Ιδανικά δηλαδή πώς θα φανταζόσασταν το τέλειο αποτέλεσμα, τα ιδανικά μαλλιά για εσάς? Θα τα ήθελα ίσως πιο λαμπερά, πιο πυκνά και ίσως να μην λαδώνουν τόσο συχνά, τόσο εύκολα βασικά. Πολύ ωραία. Οπότε σήμερα θα κάνουμε κάποια τεστ, μια διάγνωση για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε κι εμείς όλα αυτά που είπατε. Θα κάνουμε δηλαδή 4 τεστ. Το πρώτο θα είναι ένα τεστ απαλότητας για να διαπιστώσουμε την ξηρότητα την οποία προαναφέρατε. Αναδόμηση, τεστ αναδόμηση για να δούμε και την ελαστικότητα της τρίχας, λάμψη και οτιδήποτε έχει να κάνει με το δέρμα, πυκνότητα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να διαπιστώσουμε σε λιπαρότητα, ξεροδερμία, οποιαδήποτε άλλη πάθηση του τριχωτού. Ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα να κάνουμε το τεστ απαλότητας. Παίρνουμε μία τούφα και με μία λισουάρ χτενίζουμε όλο το μήκος χωρίς να δίνουμε ιδιαίτερη ένταση και βλέπουμε πού αρχίζει και κοπιάζει και δεν γλιστράει καλά η τούφα ανάμεσα στα δόντια της χτένας. Λοιπόν, εδώ πέρα αυτό που διαπιστώνω είναι ότι στη ρίζα είναι μια χαρά πολύ ωραίο το μαλλί, γλιστράει μια χαρά η χτένα, οπότε δεν έχουμε ξηρότητα. Από σχετικά ψηλά από το μήκος μέχρι και στην άκρη αρχίζει και κομπιάζει όλο και περισσότερο και ειδικά όσο φτάνουμε στην άκρη είναι πολύ πιο αφυτατωμένο, οπότε κομπιάζει ακόμα περισσότερο η χτένα. Οπότε στην ουσία έχουμε πρόβλημα ξηρότητας από τα μήκη έως τις άκρες. Το δεύτερο που θα κάνουμε, παίρνοντας πάλι μία τούφα, είναι για τη λάμψη. Θα βάλουμε την τούφα ανάμεσα από τα δάχτυλα και θα τσεκάρουμε σε 3 σημεία. Στη ρίζα, βλέποντας πόσο γυαλίζει, πόσο λάμψη έχει το μαλλί, βλέπουμε ότι στη ρίζα είναι μια χαρά αρκετά υγιές. Προχωράμε περίπου στη μέση του μήκους, όπου είναι λίγο λιγότερο, και πάμε και στην άκρη, όπου θα πάρω λίγο μεγαλύτερη τούφα εδώ πέρα για να το δείτε λίγο καλύτερα, γιατί έχει και πολλά σπασίματα και κάνει πολλές ουρές στην άκρη. Βλέπουμε λοιπόν στην άκρη ότι είναι αρκετά θαμπό. Δεν έχει την ίδια λάμψη και τα σπασίματα και από την ψαλίδα όσο κατεβαίνουμε κάτω μειώνεται και μειώνεται η λάμψη. Λοιπόν, το τρίτο τεστ που θα κάνουμε είναι όσον αφορά την αναδόμηση της τρίχας, όσον αφορά την ελαστικότητά της. Οπότε βρέχουμε την τούφα προτιμούμε να πάρουμε μια πιο λεπτή τούφα, αρκετά λεπτή, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τεντώνοντάς της. Οπότε τεντώνουμε πάλι σε 3 σημεία. Στη ρίζα, όπου η ελαστικότητά της είναι μια χαρά, έχει την απόλυτη ελαστικότητα, οπότε επανέρχεται η τρίχα. Πάλι στη μέση, περίπου στη μέση του μήκους των μαλλιών, όπου επίσης είναι μια χαρά, και στην άκρη, τελείως άκρη, όπου είναι λίγο ελαφρώς μεγαλύτερη η ελαστικότητά της, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι είναι τελείως φθαρμένα τα μαλλιά. Το τέταρτο και τελευταίο τεστ που θα κάνουμε είναι όσον αφορά την πυκνότητα και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το τριχωτό, οποιαδήποτε πάθηση μπορεί να διαπιστώσουμε.
Οπότε ξεκινάμε κάνοντας μία κάθετη κεντρική χωρίστρα και παρατηρούμε πολύ κοντά στις ρίζες το τριχωτό. Αν παρατηρούμε όσον αφορά την πυκνότητα, αν είναι ομοιόμορφη παντού, από κάτω-κάτω μέχρι και πάνω, για να δούμε αν παρατηρείται κάποιο σημείο αραίωσης, όπου δεν παρατηρούμε κάτι, είναι παντού ομοιόμορφη η πυκνότητα, σε φυσιολογικά επίπεδα δηλαδή. Και όσον αφορά λιπαρότητα φυσιολογική, δεν έχουμε κάποια αυξημένη λιπαρότητα, ξηροδερμία ή πιτηρίδα, δεν διαπιστώνουμε κάτι τέτοιο. Δεύτερη χωρίστρα, θα πάρουμε μία διαγώνιο προς τα κάτω, οποίες παρατηρούμε τα ίδια πράγματα. Η τελευταία χωρίστρα μας είναι από την κορυφή του κεφαλιού μέχρι και το αυτί, πίσω από το αυτί, και πάλι διαπιστώνουμε τα ίδια ακριβώς. Λοιπόν, μετά τα τεστ που κάναμε στα μαλλιά σας, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι περισσότερο έχουν ανάγκη από ενυδάτωση. Είναι αρκετά φυτατωμένα, περισσότερο στις άκρες, οπότε θα εστιάσουμε περισσότερο στο να καταπολεμήσουμε αυτό. Όσον αφορά τη λάμψη, πάλι το πρόβλημα έγκυται στα κάτω τμήματα, όπου είναι αρκετά θαμπά. Όσον αφορά το πάνω κομμάτι, είναι αρκετά λαμπερά. Δεν είναι αποδομημένα καθόλου. Η ελαστικότητά τους, η δομή τους είναι φυσιολογική, οπότε δεν έχουμε κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι να καταπολεμήσουμε πρώτα απ' όλα την ξηρότητα, το ότι είναι αρκετά αφυδατωμένα, προφανώς για τους λόγους που προείπατε, λόγω θάλασσας, καλοκαιριού, έχετε καιρό να κουρευτείτε, οπότε έχουν και πάρα πολύ ψαλίδα. Και φυσικά να καταπολεμήσουμε και το φριζάρισμα, το οποίο είναι το πρόβλημά σας κυρίως από ό,τι μας προαναφέρατε. Οπότε θα κάνουμε ένα λούσιμο με ειδικά προϊόντα κεραστάς ενυδατικά και θα κάνουμε και μία θεραπεία Fusion Dose, η οποία θα καλύψει δύο ανάγκες. Και την ξηρότητα που υπάρχει πολύ στις άκρες, αλλά και το φριζάρισμα, το οποίο θα έχει και διάρκεια το αποτέλεσμα και θα είναι πολύ πιο εύκολο και για τις επόμενες μέρες, για τα επόμενα λουσίματα για εσάς, για να διαχειριστείτε τα μαλλιά σας πολύ πιο εύκολα. Ξεκινάμε λοιπόν με τη θεραπεία Fusion Dose της κεραστάς, η οποία θα βοηθήσει τα μαλλιά της Αγγελικής να μην είναι ξηρά και αφυδατωμένα, αλλά ταυτόχρονα θα καταπολεμήσει και το ανεπιθύμητο φριζάρισμα. Όπως μπορείτε να δείτε, τα μαλλιά της είναι αρκετά αφυδατωμένα, κυρίως στις άκρες, γι' αυτό και δημιουργούνται οι κόμποι τους οποίους θα καταπολεμήσει το Fusion Dose. Συνεχίζουμε λούζοντας τα μαλλιά με προϊόντα της σειράς Nutritive και η Ιουλία μεταμορφώνει την Αγγελική έτσι ώστε να ταιριάζει με τα καινούργια της μαλλιά. Όπως μπορείτε να δείτε, τα μαλλιά της Αγγελικής είναι πλήρως αναζωογονημένα, πάρα πολύ λαμπερά, χωρίς καθόλου φριζάρισμα και κόμπους. Στο δεύτερο μέρος αυτού του βίντεο θα ακούσετε και την ίδια την Αγγελική να μιλάει για την εμπειρία της στα Economax κομμωτήρια Plus VIP. Μην ξεχάσετε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό αν θέλετε να ζήσετε και εσείς μια παρόμοια εμπειρία. Θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες στο κουτί περιγραφής.